Αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουμε σήμερα την εξαιρετική τιμή να μας παρουσιάσει ένα πολύ ενδιαφέρον τουλάχιστον για τους επεμβατικούς ακτινολόγους, αλλά νομίζω έτσι όπως θα το κάνει θα είναι πολύ ενδιαφέρον και για τους ακτινοδιαγνωστές. Ο πλέον πολύ πολύ αξιόλογος συνεργάτης της Μονάδας Πεμβατικής Ακτινολογίας, ο επιμελητής της Κλινικής Ακτινολογίας του Αρχαίου Ακτινολογίου της Πεμβατικής. Το θέμα αυτό έχει να κάνει, δώσαμε λίγο, να έχει λίγο ενδιαφέρον να πάνω, γιατί θέλουμε να σας μιλήσει για τις επίγουσες καταστάσεις μοξίες δημορραγίας στη χώρα κακή δουλειά. Και την απεικόνηση με συστηματική γεωγραφία, πάντα να τη βλέπετε όλοι σας στις γενικές εφημερίες και όχι μόνο. Και πώς αυτές οι εικόνες συνδέονται και συγκρίνονται και επιβεβαιώνονται με την κλασική γεωγραφία. Κλασική γεωγραφία, αν λέμε, εννοούμε με τον καθετηριασμό. Οπότε, θα μας αναπτύξει για 30 λεπτά ο κ. Σκούλιας στο θέμα του και μετά η κυρία Αλεξανδράτου θα μας δείξει κάποια ενδιαφέροντα περιστατικά από την καθημερινή πράξη για να επιβεβαιώσει αυτό που μόλις προείπα, ότι δηλαδή περιστατικά τα οποία τυχαίνουν στο νοσοκομείο, στην εφημερία και λιγότερο στα διαγνωστικά κέντρα. Πώς μπορεί ο ακτινολόγος να τα διαγνώσει και να έχει στο μυαλό του τι μπορεί να συμβαίνει από πίσω και να παραπέμψει γρήγορα στον ειδικό γιατρό, τον κλινικό γιατρό και στον επεμβατικό ακτινολόγο στη συνέχεια. Λεωνίδα, ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, καλησπέρα σας και από μένα. Σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την εισαγωγή που μου κάνατε. Αντικείμενο της σημερινής ομιλίας έχει ένα εύρος που είναι αρκετά μεγάλο. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές καταστάσεις και παθολογικές οντότητες οι οποίες μπορεί να εκδηλωθούν κλινικά με ένα οξυομοραγικό σύνδρομο πάρα καγκεκριλίας. Δεν είναι δυνατόν να αναλύσουμε διεξοδικά όλες αυτές τις καταστάσεις σε μια ομιλία, ωστόσο θα προσπαθήσουμε να είμαστε λίγο πιο πρακτικοί, να εστιάσουμε σε κάποια προβλήματα που συναντούμε συχνά και να δούμε κάποια περιστατικά της καθημερινής κλινικής πράξης και πώς αυτά μπορούμε να τα διαχειριστούμε. Η κλινική εικόνα που θα εμφανίσει ένας ασθενής που έχει οξία αιμορραγία είναι διαφορετική ανάλογα φυσικά με την αιτία που έχει οδηγήσει σε αυτή την αιμορραγία. Άλλο να έχουμε ένα νεοπλαστικό ασθενή, ας πούμε, άλλο να έχουμε ένα ασθενή πολυτραυματία. Κοινός παρονομαστής βέβαια σε όλες τις περιπτώσεις είναι η απώλεια αίματος που μπορεί να οδηγήσει όταν είναι εκτεταμένη σε ένα σοβαρό αιμορραγικό σύνδρομο να οδηγήσει σε μια υποκαιμική καταπληξία, η οποία εκδηλώνεται κλινικά με μείωση της παροχής του αίματος από την καρδιά, καθώς μειώνεται και η επιστροφή αίματος προς την καρδιά. Και έχουμε και μια περισπερική αγκιοσυστολή. Ο οργανισμός προσπαθεί να ανεβάσει την αρτηριακή πίεση και να κρατήσει σταθερή την παροχή αίματος στον εγκέφαλο. Οπότε, για αυτούς τους λόγους, μπορεί να εγκατασταθεί ένα στάτους ισχυμίας των περιφερικών οργάνων, μια πολυοργανική ανεπάρκεια, η οποία μπορεί να επιπλαγεί και με μια διάχυτη ενδοαγγειακή πήξη που καταναλώνει η αιμοπετάλεια, έτσι επιδεινώνονται τα αιμορραγικά φαινόμενα και δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος και στο τέλος ο ασθενής μπορεί να καταλήξει. Τον φαύλο κύκλο αυτό προσπαθούμε να διακόψουμε με τη θεραπευτική προσέγγιση, που φυσικά περιλαμβάνει χορήγηση υγρών και μετάκηση, αλλά και ινότροπα φάρμακα που αυξάνουν τη συστολή, τη συσταλτικότητα της καρδιάς για να αυξήσουν την παροχή αίματος. Και βέβαια υπάρχει και η αιτιολογική θεραπεία, η θεραπεία που απευθύνεται στην αιτία του προβλήματος, στη διόρθωση της αιμορραγίας, που συνήθως είναι πλέον ενδοαγγειακή. Και εδώ βλέπετε τις πιο σημαντικές ενδείξεις για ενδοαγγειακή θεραπεία. Συχνότερα είναι η ανέβρεση ενεργού εξαγγείωσης σε μια αξονική τομογραφία. Επίσης, το να βρούμε μια αγγειακή βλάβη όπως είναι το ψευδοανέβρισμα, καθώς αυτά έχουν την τάση να ξανασπάνε. Και κάποιες φορές μπορεί να μην έχουμε ούτε το ένα ούτε το άλλο, αλλά να έχουμε μπροστά μας έναν ασθενή ο οποίος έχει μεγάλες ανάγκες μετάκησης
ή μπορεί να εμφανίζει υποτροπιά στις ανάγκες μετάγγισης και σε αυτές τις περιπτώσεις μπορούμε να δείχνουμε στον αγγιογράφο για εμβολισμό. Θα ρωτήσει κανείς και ποιο είναι το αγγιογραφικό target σε αυτές τις περιπτώσεις. Δεν έχουμε κάποιο συγκεκριμένο target. Μπορούμε να κάνουμε εμπειρικό εμβολισμό, να δούμε ας πούμε, πού βρίσκεται ένα αιμάτωμα και ποια αγγεία πάνε εκεί κοντά και να θεωρήσουμε ότι μπορεί να είναι υπεύθυνο να τα εμβολίσουμε, ελπίζοντας ότι μπορεί να βοηθήσουμε τον άρρωστο. Στην περίπτωση που έχουμε πρόβλημα σε ένα μεγάλο αγγείο, όπως είναι για παράδειγμα μία λαγόνιος αρτηρία ή η αορτή ίδια, δεν μπορούμε να θυσιάσουμε αυτά τα αγγεία, οπότε τοποθετούμε κάποια επικαλυμμένα στεντ, κάποιους νάρθηκες ενδοαγγειακούς, οι οποίοι επιτρέπουν τη ροή του αίματος στο εσωτερικό τους και απομονώνουν έτσι τη ρήξη του αγγείου από την κυκλοφορία. Όταν έχουμε να κάνουμε με μικρότερα αγγεία, τα θυσιάζουμε, τα κλείνουμε με εμβολικά υλικά, όπως είναι τα coils, ο αιμοστατικός σπόγκος, η κόλλα και τα σφαιρίδια, ανάλογα με τις διαστάσεις του αγγείου και το τι θέλουμε να επιτύπουμε. Βέβαια, όλα ξεκινάνε από τη διάλυση. Και η πιο σημαντική εξέταση, όπως όλοι γνωρίζουμε, σε ασθενείς που υποπτευόμαστε οξυαιμορραγικό σύνδρομο, είναι η αξονική τομογραφία. Το πρωτόκολλο πρέπει να είναι σωστό, πρέπει να έχουμε φυσικά πάντα λεπτές τομές, ανασυνθέσεις σε πολλαπλούς άξονες, ανασυνθέσεις maximum intensity projection και φυσικά οι εξετάσεις πρέπει να είναι πολυφασικές. Πάντα πρέπει να έχουμε μία σάρωση χωρίς διαγραφικό που καταρχήν χρησιμεύει ως εικόνα αναφοράς για να συγκρίνουμε μετά τις εικόνες με σκιαγραφικό και να διαπιστώσουμε αν πράγματι κάτι που βλέπουμε πρόκειται όντως για ενεργό εξαγγείωση. Επίσης, μπορούμε να μελετήσουμε το τείχομα της αορτής με την εικόνα χωρίς σκιαγραφικό για να αποκλείσουμε το ενδοτυχωματικό αιμάτωμα, που απεικονίζεται καλύτερα σε αυτή τη σάρωση. Στην αρτηριακή φάση, που είναι ίσως και η σημαντικότερη, θα δούμε τις αρτηριακές εξαγγειώσεις, οι οποίες είναι και οι πιο σοβαρές. Θα μελετήσουμε την ανατομία των αγγείων και μπορούμε να δούμε και δομικές βλάβες όπως είναι ανεβρίσματα και διαχωρισμοί. Στη φλεβική φάση μπορούμε να δούμε εξαγγειώσεις που οφείλονται σε ρήξεις φλεβικών αγγειακών κλάδων και επίσης μπορούμε να δούμε και αρτηριακές εξαγγειώσεις που είναι μικρές και δεν είχαν προλάβει να εμφανιστούν στην αρτηριακή φάση της σάρωσης. Ενώ σε κάποιες περιπτώσεις θα κάνουμε και καθυστερημένη σάρωση, ειδικά όταν υποπτευόμαστε ότι υπάρχει μια κάκωση ουροποιητικού. Η αξονική τομογραφία είναι ο ακρογωνίος λίθος της διάγνωσης στον ασθενή στον οποίο υποπτευόμαστε αιμορραγία. Είναι πιο ευαίσθητη εξέταση από την επεμβατική αγγιογραφία για την ανάδειξη ενεργού εξαγγείωσης και επίσης μας δείχνει με πολύ καλή λεπτομέρεια το αγγειακό δίκτυο και φυσικά μπορεί να χρησιμεύσει και για το θεραπευτικό σχεδιασμό σε περίπτωση που οδηγηθούμε στον αγγιογράφο ή στο χειρουργείο. Το σφινθυρογράφημα είναι η πιο ευαίσθητη εξέταση από όλες για την ανάδειξη ενεργού εξαγγείωσης. Ωστόσο, είναι μια όχι πολύ πρακτική εξέταση, δεν χρησιμοποιείται στην καθημερινότητα. Μια περίπτωση στην οποία το χρησιμοποιούμε είναι σε αιμορραγίες του γαστεντερικού που μπορεί να είναι διαλείπουσες ή να είναι μικρές και να μην μπορούμε να τις εντοπίσουμε ούτε με την αξονική ούτε με επεμβατική αγγιογραφία. Οπότε, σε κάποιες αυτές τις περιπτώσεις θα μπορούσε ίσως το σφινθυρογράφημα να είναι χρήσιμο με σημασμένα ερυθρά. Ξεκινούμε να δούμε κάποια πράγματα για την ανεβρισματική νόσο αορτής, που είναι μια σημαντική αιτία αιμορραγίας θώρακα και γηλίας, καταστροφικών αιμορραγιών συχνά. Η ανεβρισματική νόσος μπορεί να προσβάλλει οποιοδήποτε τμήμα της αορτής, από τη ρίζα της αορτής έως και την καρίνα και τις λαγόνιες αρτηρίες φυσικά. Ενώ σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να προσβάλλει και διάχυτα όλη την αορτή και έτσι έχουμε τα λεγόμενα θωρακοκοιλιακά ανεβρίσματα. Το να διαγνώσει κανείς τη ρήξη ενός ανεβρίσματος δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολο. Θα δούμε στην αξονική ένα ανέβρισμα και θα δούμε και ένα αιμάτωμα όπως στον περιτοναϊκά. Κάποιες φορές, βέβαια, η ρήξη μπορεί να μην είναι όπως στον περιτοναϊκή, να είναι λίγο πιο τρίκη περιστατικά. Μπορεί, για παράδειγμα, η ρήξη να συμβεί στην κάτω κύλη φλέβα και να έχουμε ένα ορτοφλεβικό συρρίγιο, που θα απεικονιστεί στην αρτηριακή φάση με σκιαγράφηση της κάτω κύλης φλέβας και κλινικά με σύνδρομο φλεβικής συμφόρησης και ενδεχομένως καρδιακή ανεπάρκεια. Ενώ κάποιες φορές η ρήξη μπορεί να γίνει στο γαστεντερικό σύστημα, κάποιες από αυτές τις περιπτώσεις είναι καταστροφικές και οδηγούν σε τεράστιες αιμορραγίες του γαστεντερικού που δεν επιβιώνει ο άρρωστος για να οδηγηθεί να κάνει εξονική. Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις μπορεί να ταμπονάρει η αιμορραγία, να γίνει σε μια πιο χρόνια κατάσταση και σε αυτές τις περιπτώσεις την απεικόνιση μπορεί να δούμε στην αρτηριακή φάση παρουσία σκιαγραφικού στο γαστεντερικό, σχετικά μια εξαγίωση προς το γαστεντερικό σωλήνα και να δούμε και αέρα που περνάει από το γαστεντερικό προς τον τυχωματικό θρόμπο στο ανέβρισμα. Λίγο πιο δύσκολη μπορεί να είναι η διάγνωση της επικείμενης, της απαπειλούμενης ρήξης και εδώ αυτό θέλει λίγο προσοχή. Σε περίπτωση που δούμε μια κύλανση του οπισθίου του κόμματος αόρτης, φαίνεται σαν να αγκαλιάζει το σπονδυλικό σώμα και εξαλειφθεί και το μεταξύ λίπος, το λίπος μεταξύ του σπονδυλικού σώματος
και τις αορτές σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα. Επίσης, το να δούμε μια περιοχή εστιακής προσεκβολής, να κάνει ας πούμε, ένα σαν μπιζουνάκι το τύπωμα σε κάποιο σημείο, σημαίνει ότι εστιακά έχει χάσει τη δύναμή του και την αντίστασή του και είναι έτοιμο να ραγεί. Μπορεί να δούμε στη χωρίς και γραφικό υπέρπαιγνη απεικόνιση του τυχωματικού θρόμβου ή του τυχώματος. Σημαίνει ότι έχει υποστεί μια ρήξη ο τυχωματικός θρόμβος και έχει περάσει το αίμα προς τα μέσα. Και κάποιες άλλες φορές μπορεί αυτή η ρήξη του θρόμβου να μην φτάσει μέχρι το τύχωμα, να διακλαδιστεί έτσι μέσα στο θρόμβο και θα δούμε λοιπόν μετά το σκιαγραφικό αυτή την εικόνα που βλέπετε έτσι με γραμμοειδείς εμπλουτιζόμενες βλάβες μέσα στο τυχωματικό θρόμβο. Όλα αυτά μας λένε ότι υπάρχει επαπειλούμενη ρήξη και φυσικά σε έναν ασθενή που έρθει στο τμήμα επιγόντων με κοιλιακό άλγος και έχει ανέβρισμα της αορτής και μόνο μία απλή ήπια ρήπανση να δούμε στον περιτονιακό λίμος, θα πρέπει να τη θεωρήσουμε ότι είναι επικείμενη ρήξη του ανεβρίσματος της αορτής. Εδώ έχουμε ένα παράδειγμα θωρακοκοιλιακού ανεβρίσματος της αορτής, το οποίο άρχεται από το αορτικό τόξο, περιφερικότερα της έκφυσης της υποκλειδίου αρτηρίας και επεκτείνεται, προσβάλλει και την κοιλιακή αορτή, τα επίπεδα έκφυσης των σπλαχνικών αγγείων. Σε κάποιο σημείο πιο χαμηλά βλέπετε ότι μάλλον έχει κάνει κάποια μικρορήξη που έχει ταμποναριστεί γύρω-γύρω. Ο ασθενής πονούσε στα TEP. Οπότε αντιμετωπίστηκε ενδοαγγειακά με τεχνική branch TEVAR. Είναι ένα δύσκολο περιστατικό αυτό γιατί είναι ένα εκτεταμένο ανέβρισμα. Βλέπετε τις ανασυνθέσεις μη, πώς φαίνεται το ανέβρισμα και τη συσχέτιση δίπλα με την επεμβατική αγιογραφία. Και στην τρίτη εικόνα την έκπτυξη του αρχικού τμήματος του μοσχεύματος στη θωρακική αορτή. Αυτά είναι δύσκολα περιστατικά, γιατί όταν προσβάλλεται και το τμήμα της αορτής από το οποίο βγαίνουν τα σπλαχνικά αγγεία, πρέπει να καλυφθεί με μόσχευμα. Οπότε πρέπει με κάποιο τρόπο να εξασφαλιστεί η παροχή αίματος στο γαστρεντερικό και στους νεφρούς. Οπότε πρέπει να μπουν κάποιες ειδικές προεκτάσεις που να γεφυρώσουν το μόσχευμα με αυτά τα αγγεία. Είναι τεχνικά δύσκολες, οπότε κάποιες φορές μπορεί να επιπλακούν με εντολίκς. Όπως σε αυτό το περιστατικό εδώ, βλέπετε υπάρχει, φαίνεται και με το βελάκι, ένα εντολίκ τύπου 1. Το οποίο έχει προκαλέσει ρήξη του ανεβρίσματος, το οποίο εκδηλώνεται με πλευρητική συλλογή αριστερά και ενεργό εξαγγείωση. Πάλι στα ΤΕΠ, αν έρθει κάποιος ασθενής και κάνουμε αξονική δομή, έχει ανέβρισμα της θωρακικής αορτής και πλευρητική συλλογή απλά αριστερά, θα πρέπει να θεωρηθεί ρήξη της αορτής μέχρι αποδείξεις του αντιθέτου. Εδώ βλέπουμε ένα ανέβρισμα κοιλιακής αορτής που δεν έχει ραγεί στην προκειμένη περίπτωση. Απλά δείχνω την αξονική αγιογραφία για να τονίσω το πόσο χρήσιμη είναι για το θεραπευτικό σχεδιασμό. Καθώς μπορούμε να κάνουμε όλες τις κρίσεις που απαιτούνται πριν την τοποθέτηση ενός ενδοβλεκτικού μοσχεύματος. Και επίσης μπορούμε να δούμε και κάποιες ανατομικές ιδιαιτερότητες που μπορεί να υπάρχουν. Στο περιστατικό αυτό, ας πούμε, βλέπετε ότι ακριβώς πάνω από τον ανεβρισματικό σάκο υπάρχει μια κάτω πολική νεφρική αρτηρία. Αυτή η αρτηρία αναγκαστικά θα καλυφθεί από το μόσχευμα, γιατί είναι πολύ κοντά στον ανεβρισματικό σάκο. Και έτσι υπάρχει ο κίνδυνος να αναστραφεί η ροή προς το στόμιο, στο στόμιο της και να μας κάνει σε συνέχεια έναν εντολίκ τύπου 2. Οπότε, ξέροντας αυτή την πληροφορία, όταν κανείς πάει να θεραπεύσει αυτό το ανέβρισμα ενδογειακά, έχει την αξονική, έχει τη συσχέτιση με την αγιογραφική εικόνα και πολύ εύκολα να βρει το αγγείο, να το καθετηριάσει και να το εμβολήσει πριν τοποθετηθεί το μόσχευμα προφυλακτικά. Και βλέπετε στην τρίτη εικόνα το τελικό αποτέλεσμα μετά την τοποθέτηση του μοσχεύματος και τον εμβολισμό αυτής της χειρουργικής αρτηρίας της κατωροπολικής. Φυσικά δεν πρέπει να ξεχνούμε και το οξύ-αορτικό σύνδρομο, το οποίο περιλαμβάνει το διαχωρισμό της αορτής με το τυχωματικό αιμάτωμα και το διατητρένον αθυρωματικό έλκος. Στην περίπτωση του αορτικού διαχωρισμού και του αθυρωματικού, του διατητρένοντος αθυρωματικού έλκους, ουσιαστικά έχουμε μια διακοπή της συνέχειας του έσοχητώνα και έτσι το αίμα από τον αυλό της αορτής μπορεί να περάσει προς το τύχωμα. Ενώ στο οξύνδο τυχωματικό αιμάτωμα δεν έχουμε διακοπή της συνέχειας του έσοχητώνα, αλλά στο τύχωμα συσσωρεύεται αίμα το οποίο προέρχεται από κάποια ρήξη των βάζα-βαζόρων. Είναι μικρά αγγεία τα οποία αρδεύουν το ίδιο το τύχωμα της αορτής. Όπως είπα και προηγουμένως, το ενδοτυχωματικό αιμάτωμα είναι μια περίπτωση που αποδεικνύει τη χρησιμότητα της σάρωσης χωρίς σκιαγραφικό, καθώς εκεί θα αποκονιστεί καλύτερα ως υπέρπαικνη μινοειδής βλάβη στο τύχωμα της αορτής, που ουσιαστικά είναι ο θρόμβος στο τύχωμα που βλέπουμε. Εδώ έχουμε ένα περιστατικό με διαχωρισμό της αορτής, τύπου Stanford Day, καθώς άρχεται εγκύτερα της έκρησης της αριστερής υποκλειδίου, πάνω από τις στεφανίες αρτηρίες. Επεκτείνεται και προσβάλλει και την κοιλιακή αορτή και βλέπετε τον αληθή αυλό στο επίπεδο έκρησης των σπλαχνικών αγγείων πόσο μικρός είναι. Και συνυπάρχει και αιμάτωμα στο μεσοδωράκιο και αυτό αποτελεί και μια συχνή αιτία θανάτου στους ασθενείς με διαχωρισμό τύπου Α, καθώς μπορεί να κάνουν αιμάτωμα και ακόμα και περικαρδιακό επιπληκτισμό.
Ωραία, τελειώσαμε με την ανεπισματική νόσο της αρρωστίας και με το ψυχιατρικό σύνδρομο. Μπορούμε να δούμε τώρα κάποιες περιπτώσεις τραύματος που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε. Εδώ έχουμε έναν άνδρα 46 ετών που έπεσε από ύψος. Βλέπουμε ένα σημαντικό αιμάτωμα στο θωρακικό δίκωμα δεξιά και στην αρτηριακή και φλεβική φάση απεικονίζεται ενεργός εξαγκίωση. Ιδιαίτερα πιο έντονα φαίνεται στη φλεβική φάση. Πολύ χρήσιμες, όπως είπα και προηγουμένως, οι ανασυνθέσεις ΜΥ μπορούν να μας δείξουν καλύτερα μια εξαγκίωση και να μας κάνουν να υποπτευτούμε ενδεχομένως και ποιος είναι ο υπεύθυνος κλάδος που έχει δώσει αυτή την εξαγκίωση. Και φυσικά η αξιονική μπορεί να μας δείξει και άλλες βλάβες που ενδεχομένως υπάρχουν στο τραυματίο, όπως σε αυτή την περίπτωση ένας υγροπνευμοθώρακας που αντιμετωπίστηκε με τοποθέτηση θωρακοσωλήνα. Και εδώ ένας ασθενής από το νοσοκομείο μας και πάλι, την Γενική Εφημερία, με πτώση από ύψος, έπαθε ηλεκτροπληξία καθώς έκανε κάτι εργασίες, έπεσε από μια σκάλα. Βλέπετε στην αξονική υπάρχει ένα σημαντικό αιμάτωμα στην περιοχή του υπατογαστρικού συνδέσμου, περιπατική και περισπληκτική συλλογή. Και μετά το σκιαγραφικό, βλέπουμε ότι υπάρχει και σημαντική ενεργός εξαγκίωση σκιαγραφικού. Με τις ανασυνθέσεις ΜΗ μπορούμε να εντοπίσουμε και ποια είναι τα αγκία τα οποία έχουν προκαλέσει αυτές οι αιμορραγίες. Βλέπουμε, ας πούμε, σε αυτό τον ασθενή ότι υπάρχει μία ρήξη της ιδίου υπατικής αρτηρίας, αλλά υπάρχει και μία ρήξη του ενδοεπατικού τμήματος της πηλαίας πλεύας. Και ο συγκεκριμένος ασθενής οδηγήθηκε ευπευμένα στο χειρουργείο. Ενδοαγκιακά, σε αυτές τις περιπτώσεις, τις πλευρικές κακώσεις στον αγιογράφο δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά πράγματα. Πήγε στο χειρουργείο και μετά από αρκετούς μήνες στην εντατική, ο ασθενής σώθηκε και κατάφερε πήρε εξιτήριο πριν από λίγες μέρες. Ένα άλλο περιστατικό τραύματος, τροχαίο ατύχημα με κατάγματα αριστερών πλευρών και σπληνικές πλάσεις με ενεργό εξαγκίωση. Εδώ έχουμε μια ιδανική περίπτωση για ενδοαγκιακή θεραπεία, καθώς πλέον ξέρουμε ότι το να διατηρήσουμε το σπλήνα και να μην κάνει σπληνεκτομή κάποιος είναι σημαντικό, γιατί είναι σημαντικό όργανο ο σπλήνας. Βλέπουμε στις ανασυνθέσεις πώς απεικονιζόταν στον αξονικό η ενεργός εξαγκίωση και τη συσχέτιση δίπλα ακριβώς η ίδια εικόνα με την επεμβατική αγιογραφία. Έγινε κατατηριασμός περιεκλεκτικός και σταμάτησε η αιμορραγία, διατηρήθηκε ο σπλήνας. Κάποιες φορές οι κακώσεις μπορεί να είναι και ιατρογενείς. Έχουμε εδώ μια γυναίκα 75 ετών, η οποία έχει νεφρωσικό σύνδρομο και έτσι αποφασίστηκε να γίνει μια διαδερμική βιοψία νεφρού. Μετά τη βιοψία, η ασθενής δεν είχε ιδιαίτερα προβλήματα και πήρε εξιτήριο. Κάποιες μέρες μετά, όμως, εμφάνισε επεισόδια αιματουρίας και έτσι την φέρανε πίσω στην άδεια για να την ελέγξουν. Έκανε η αξονική που αποκόνησε ένα σημαντικό περινεφρικό αιμάτωμα και βλέπετε στην εικόνα δεξιά υπάρχει και μια βλάβη, ένα ψευδοενεύρισμα σε κλάδο της νεφρικής αρτηρίας, που φαίνεται καλύτερα στις ανασυνθέσεις μας και επιβεβαιώνεται και με την επεμβατική αγκιογραφία. Και βλέπετε στην εικόνα δεξιά. Ουσιαστικά τεκμηριώνεται ότι πρόκειται για ψευδονέσμα, καθώς έχει αδειάσει το αρτηριακό δίκτυο του νεφρού, ενώ στο σημείο εκείνο υπάρχει κατακράτηση σκιαγραφικού, το οποίο ακριβώς αντικατοπτρίζει αυτή την αργή και στρογγυλώδη ροή που έχουν οι ανεπισματικοί σάγκοι. Οπότε στη συνέχεια εισήχθη μικροκαθετήρας, καθετηριάστηκε ο υπεύθυνος κλάδος και τοποθετήθηκαν spoils με καλά γεωγραφικά αποτελέσματα και όσο το δυνατόν μικρότερη νεφρική απώλεια με τη μέθοδο αυτή. Ένα άλλο περιστατικό ιατρογενούς κάκωσης μετά από χειρουργική αντιμετώπιση σε αυτή την περίπτωση, ασθενής 81 ετών με χολοκυστεκτομή. Οι συνάδελφοι αντιλήφθηκαν ότι υπήρχε κάποια αιμορραγία στο χειρουργείο, προσπαθήσαν αλλά δεν καταφέραν να την ελέγξουν χειρουργικά. Οπότε στη συνέχεια στείλανε για αξονική τομογραφία. Η αξονική τομογραφία βλέπετε ότι στην περιοχή της κύτης της χολιδόγου κύστης αναδεικνύει μια μικρή εικόνα εξαγκίωση. Συγγνώμη. Βλέπουμε και τις ανασυνθέσεις που επιβεβαιώνουν την ενεργό εξαγκίωση και δίπλα την επεμβατική αγκιογραφία με τα βελάγια φαίνεται πάλι θέση της ενεργό εξαγκίωση. Είναι μια μικρή εξαγκίωση που μόνο με την αγκιογραφία θα ήταν δύσκολο να την εντοπίσει κανείς, αν δεν ξέρει που να ψάξει. Και αυτή είναι και η χρησιμότητα, μία από τις χρησιμότητες φυσικά της προεπεμβατικής αξονικής. Βλέπετε, μας δίνει αυτοπεποίθηση, καθώς ακόμα και το σχήμα μπορούμε να συγκρίνουμε, να καταλάβουμε ότι κάτι που βλέπουμε δεν είναι artifact, δεν είναι αγιακές ανακάμψεις, όταν είναι κάτι μικρό. Βλέπουμε το σχήμα, η δομή που βλέπαμε στην αξονική και ξέρουμε σίγουρα ότι είναι εξαγκίωση. Άρα έχουμε αυτοπεποίθηση, ξέρουμε πού να πάμε, μπορούμε να καθετηριάσουμε τα υπεύθυνα αγκία και να κάνουμε την ενδοαγιακή θεραπεία. Τώρα, υπάρχουν κάποιοι ασθενείς που δεν έχουν τραύμα ή μπορεί να έχουν κάποιο ελάχιστο τραύμα και εμφανίζουν μεγάλα αιματώματα. Συχνά συμβαίνει σε ασθενείς που νοσηλεύονται, μπορεί να είναι διασωληνωμένοι ή να λαμβάνουν αντιπυκτικά. Και τελευταία τα βλέπουμε συχνά σε ασθενείς COVID.
συμβαίνουν σε αρκετά χαρακτηριστικές θέσεις αυτά τα αιματώματα, όπως είναι το κοιλιακό τοίχωμα. Μπορεί να υπάρχει κάποια σχέση με τις ενέσεις επαρρύνσης. Κάποια τρώση κάποιου μικρού κλάδου της άνω ή της κάτω πηγαστρίου αρτηρίας, βλέπετε στην εικόνα δεξιά τη σχέση των αγκείων αυτών με το συγκεκριμένο αιμάτωμα, που σε συνδυασμό με τη διάχυση εκεί τοπικά της επαρρύνσης οδηγεί σε σχηματισμό αυτών των αιμορραγιών που δεν κλείνουν από μόνες τους. Βλέπουμε εδώ ένα άλλο περιστατικό, πάλι με αιμάτωμα στο κοιλιακό τοίχωμα και με μικρή ενεργό εξαγγείωση, που δεν αναδεικνύεται στην αρτηριακή φάση, αναδεικνύεται καλύτερα στη φλεβική φάση της εξωνικής αγγιογραφίας. Και εδώ βλέπουμε την επεμβατική αγγιογραφία με καθυριασμό της κάτω πηγαστρίου αρτηρίας, που επιβεβαιώνει ότι υπάρχουν αυτές μικρές αιστείες εξαγγείωσης και το αποτέλεσμα μετά τον εμβολισμό της κάτω πηγαστρίου αρτηρίας με κόλληση και αιμοστατικό σπόγγο. Μία άλλη χαρακτηριστική θέση αυτόματων αιματωμάτων που βλέπουμε σε αυτούς τους ασθενείς είναι όπως στο περιτονεϊκά, συνήθως στην περιοχή του ψωίδη. Αυτές εδώ οι αιμορραγίες μπορεί κάποιες φορές να γίνουν σε διασωληνωμένους ασθενείς. Ίσως έχουν σε κάποια σχέση με το ότι είναι σε γενική αναισθησία και η μύση τους είναι τελείως χαλαρή, δεν έχουν καμία αντίσταση. Οπότε, μετακινώντας τους, για παράδειγμα, από κρεβάτι σε φορείο ή να τους πάνε για μία αξονική ή κάποια άλλη εξέταση, μπορεί να γίνεται μία υπερέκταση εκεί στο ψωίδι και να σχίζεται κάποιο αρτηριακό κλάδο. Ενδεχομένως, οσφυϊκών αρτηριών ή κάποιες φορές τις βρίσκουμε και από την λαγονοσφυϊκή αρτηρία που είναι ένας κλάδος της εσολαγωνίου. Βλέπουμε εδώ το αιμάτωμα και μία πολύ μικρή ενεργό εξαγγείωση μέσα στο αιμάτωμα και μία οσφυϊκή αρτηρία που πηγαίνει κοντά σε αυτή τη βλάβη. Και στον αγγιογράφο δεν είναι και πολύ καλή εικόνα, αλλά ίσως φαίνεται εδώ μία πολύ μικρή εξαγγείωση από καθυριασμό αυτής της οσφυϊκής αρτηρίας και θεραπεία της εξαγγείωσης με τοποθέτηση κόηλης. Τώρα πάμε σε μια άλλη κατηγορία παθολογίας που μπορεί να οδηγήσει σε αιμορραγικά φαινόμενα, αυτή των όγκων. Εδώ έχουμε έναν ασθενή που έχει υποβληθεί σε ακτινοθεραπεία και χημειοθεραπεία για καρκίνο του πνεύμονα. Βλέπετε υπάρχει μια βλάβη παραμεσοθωρακικά δεξιά και μια βλάβη στο μεσοθωράκιο. Οι βλάβες αυτές φαίνεται σαν να έχουν τακεί μερικώς, πιθανώς στα πλαίσια της θεραπείας που έχει λάβει ο άρρωστος. Ενώ γύρω από την βλάβη υπάρχει και μια κατάληψη των κυψελιδικών χώρων στον πνεύμονα το δεξιό, που προφανώς αντιπροσωπεύει συσσόρευση αιμορραγικού υλικού. Εδώ βλέπουμε την αξία της αξονικής αγγιογραφίας, που μας αναδεικνύει, βλέπετε στις εικόνες δεξιά, τις μικρές βρονχικές αρτηρίες, που είναι πολύ μικρά αγγεία, είναι περίπου 3 χιλιοστά. Είναι πολύ δύσκολο να τα βρει κανείς με την αγγιογραφία, αν δεν ξέρει από πριν που να ψάξει, αν δεν έχει στη διάθεσή του μια αξονική αγγιογραφία για να ξέρει που να πάει. Και ειδικά οι ανασυνθέσεις, βλέπετε, οι ανασυνθέσεις ΜΥΠ, πόσο ωραία μας δείχνουν αυτές τις αρτηρίες. Και μπορούμε να βάλουμε τον καθετήρα μας ακριβώς στο σημείο που βρίσκονται αυτά τα στόμια, να τα καθετηριάσουμε. Βλέπετε αντίστοιχα τα ίδια αγγεία, ας πούμε, πώς φαίνονται αγγιογραφικά και πώς φαίνονται στην αγγιογραφία. Και στη συνέχεια, με την εισαγωγή ενός μικροκαθετήρα, να κάνουμε και εμβολισμό. Τις βροχικές αρτηρίες τις εμβολίζουμε με κάποια σφαιρίδια. Και είναι σημαντικό κανείς να βάλει το μικροκαθετήρα να μπει λίγο πιο βαθιά, διότι αν κάνει την έγχυση του εμβολικού υλικού στη ρίζα και στην έκφυση των βροχικών αρτηριών, αυτό είναι επικίνδυνο, καθώς συχνά ως ανατομική παραλλαγή στην έκφυση των βροχικών αγγείων μπορεί να εκφύονται ριζομυελικές αρτηρίες που πάνε προς τον δύο μυελό. Και έχουν περιγραφεί στη βιβλιογραφία δυστυχώς κάποια καταστροφικά περιστατικά με εγκατάσταση τετραπληγίας μετά από τον εμβολισμό των βροχικών. Η μαζική αιμόπτυση δεν γίνεται μόνο σε περιπτώσεις αιμορραγιών, σε περιπτώσεις όγκων στον πνεύμονα. Μπορεί να έχουμε, για παράδειγμα, ασθενείς με φυματίωση και με άλλες παθήσεις. Εδώ έχουμε ένα νεαρό άντρα 26 ετών, καπνιστής πολλά χρόνια παρά το νεαρό της ηλικίας του. Ήταν ένας Βούλγαρος Ρωμά κερακοσυλλέκτης, ο οποίος στην αξονική τομογραφία δεν είχε ιδιαίτερες βλάβες. Βλέπετε εδώ υπάρχουν κάποιες κυστικές βλάβες στο πνεύμονα που θα μπορούσε ενδεχομένως να αντιπροσωπεύουν μικρές κυστικές βροχεκτασίες. Ενώ υπήρχαν και κάποιες μόλις υποσημενόμενες αλλοιώσεις, κάποια οζίδια θολής ή άλλου, όπως συμβαίνει στην αναπνευστική βροχιολίτιδα των καπνιστών. Ενδεχομένως αυτός ο ασθενής κάπνιζε πολλά χρόνια και προχώρησε αυτή η αναπνευστική βροχιολίτιδα. Έγινε μια διάμεση πνευμονοπάθεια, μια αποφολιδωτική διάμεση πνευμονία που μπορεί να σχετίζεται με την κλινική του εικόνα. Όπως και να έχει, αναδείχθηκε και σε αυτή την περίπτωση μια σχετικά υπερτροφική βροχική αρτηρία γύρω στα 3 χιλιοστά οριακού μεγέθους. Και βλέπουμε πώς φαίνεται αυτή η βροχική αρτηρία στην αξονική αγγιογραφία και στην επεμβατική αγγιογραφία έπειτα από τον καθετηριασμό. Οπότε και εδώ έγινε υπερεκλεκτικός καθετηριασμός με μικροκαθετήρα.
και εμβολίστηκε με σφαιρίδια. Με καλό, από ό,τι φαίνεται, αποτέλεσμα. Βέβαια, χάσαμε στο follow-up από τον άρρωστο, καθώς την επόμενη μέρα επέγραψε και έφυγε το νοσοκομείο. Άλλη περίπτωση αιμορραγίας όγκου, στην κοιλιά εδώ έχουμε έναν ασθενή με αιμοδυναμική αστάθεια, σημαντική αιμορραγία, πτώση αιματοκρίτη. Ο ασθενής έχει μια κυρωτική διαμόρφωση ύπατος και ασκητική συλλογή, ενώ φαίνεται και μια εξεργασία στο δεξιό λόγο του ύπατος. Δεν είναι πολύ καλής ποιότητας δυστυχώς η συγκεκριμένη αξονική τομογραφία, όμως στις ανασυνθέσεις ίσως φαίνεται ότι υπάρχει μια μικρή εξαγγείωση εδώ στην περιοχή του όγκου. Και πράγματι, στην επεμβατική αγιογραφία, βλέπετε εδώ τη συσχέτιση της εικόνας ξωνικής αγιογραφίας με επεμβατική αγιογραφία, υπάρχει ένα παθολογικό αγκιακό μπλας, ένα πρότυπο νεοαγγείωσης, ας πούμε, στο τμήμα 6 του ύπατος. Και μετά, με υπερεκπληκτικό κατετηριασμό, πιο βαθιά, τεκμηριώθηκε ότι όντως υπάρχει και ενεργός εξαγγείωσης και αγραφικούς αυθυβλάβη. Είναι λοιπόν ένας όγκος που έχει υποστηρίξει. Εμβολίστηκε το εν λόγω αγγείο με κόης και στη συνέχεια εμβολίστηκε και ο ίδιος ο όγκος, το παρέχημα του όγκου με σφαιρίδια. Και βλέπουμε εδώ στην τελική αγκιογραφία από την υπατική αρτηρία ότι δεν αναδεικνύεται πλέον αυτό το νεοπλασματικό πρότυπο αγγείωσης που είχαμε δει αρχικά. Μία άλλη περίπτωση αιμορραγίας όγκου, στο γαστατερικό αυτή τη φορά, είναι ένας άντρας 51 ετών με αιμορραγία ανώτερου πεπτικού και πτώση αιματοκρίτη. Έκανε μία ενδοσκόπηση που δεν κατάφερε να βρει την αιτία της αιμορραγίας. Δεν είχαν καλή εικόνα οι συνάδελφοι λόγω της ποσότητας του αίματος. Καταλάβανε όμως ότι μάλλον προέρχεται από το αρχικό τμήμα της συνίσθηδας. Οπότε έγινε μία αξονική τομογραφία και αξονική αγκιογραφία. Αναδείχθηκε ένα εμπλουτιζόμενο μόρφωμα, μια εμπλουτιζόμενη εξεργασία όντως στην περιοχή πλαισίων του Τράιτς. Και βλέπουμε εδώ και στην ανασύνθεση πώς φαίνεται αυτή η βλάβη. Με roadmap ουσιαστικά την αγκιογραφία και ξέροντας ποια είναι τα αγκεία που οδηγούν στην βλάβη, έγινε καθυτηριασμός. Βλέπετε, επιβεβαιώνεται, βλέπετε στη σχέση την αξονική με την επεμβατική. Το παθολογικό τριχοειδικό δίκτυο εκεί στην περιοχή της εν λόγω βλάβης. Με τη μελέτη της αξονικής ξέραμε ποια είναι τα αγκεία που οδηγούν στην βλάβη, οπότε έγινε υπερεκλεκτικός καθυτηριασμός μέχρι τον όγκο δηλαδή, και εμβολισμός με σφαιρίδια. Σταμάτησε ο ασθενής να αιμορραγεί. Σταθεροποιήθηκε και στη συνέχεια οδηγήθηκε στο χειρουργείο, όπου έγινε εκτομή και αποδείχθηκε ότι επρόκειτο για ένα στρωματικό όγκο του γαστατερικού. Τελειώσαμε και με τους όγκους. Πάμε να δούμε τώρα δύο τελευταία περιστατικά, άλλες αιτίες οξίας αιμορραγίας που μπορούμε να μελετήσουμε ωραία με τις μεθόδους που περιγράφουμε. Ένας ασθενής με αιμορραγικές κενώσεις, μία ασθενής μάλλον, μία γυναίκα ήταν, η οποία είχε σημαντική αιμορραγία από το πεπτικό με πτώση αιματοκρίτη και υπογεμικό σοκ. Η ενδοσκόπηση δεν είχε ιδιαίτερα βήματα ώστε να μας καθοδηγήσουν ως προς την αιτία ή την εντόπιση της αιμορραγίας. Οπότε η ασθενής έκανε και αξονική τομογραφία, που και πάλι δεν ήταν και πολύ καταληκτικά τα ευρήματα. Ίσως υπήρχε περιεχόμενο στις εντερικές έλκες που αντιπροσωπεύει θρόμβο. Υπήρχε μια υπόνοια εξαγγείωση, δεν ήμασταν σίγουροι. Οδηγήθηκε, εν πάση περιπτώσει, στον αγκιογράφο για διερεύνηση. Και εδώ βλέπουμε την αγκιογραφία της άνομης εντερίου αρτηρίας, που όντως απεικονίζει μια μεγάλη, μια σημαντική ενεργό εξαγγείωση από κάποιους κλάδους. Και πρέπει να ξέρουμε ότι σε περίπτωση εμβολισμού κλάδων της άνομης εντερίου αρτηρίας πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, πρέπει να είμαστε πολύ εκλεκτικοί, διότι είναι πολύ εύκολο το έντερο να ισχυμίσει. Προσπαθήσαμε λοιπόν να εντοπίσουμε τους υπεύθυνους κλάδους. Σε κάποια φάση βρήκαμε ποιοι ήταν οι κλάδοι που οδηγούσαν στην εξαγγείωση και έγινε υπερεκλεκτικός καθετηριασμός. Και τοποθετήθηκαν κάποια σπειράματα που στην τελική αγιογραφία, από ό,τι φάνηκε, κατάφεραν να διακόψουν την ενεργό εξαγγείωση. Σε αυτό το σημείο ήμασταν σχετικά ήρεμοι αναφορικά με την αιμορραγία του ασθενούς. Αυτό που φοβόμασταν πλέον ήταν ότι θα ισχυμίσει το έντερο. Οπότε την άλλη μέρα χτύπησε το τηλέφωνο, ήταν οι συνάδελφοι γαστατερολόγοι. Λέμε ότι το έντερο ισχύμισε, γιατί μας παίρνουν. Τελικά δεν υπήρχε ισχυμία, αλλά υπήρχε ξανά αιμορραγία. Και μπαίνουμε ξανά στον αγκιογράφο λοιπόν για νέα αγκιογραφία. Και με μια πιο προσεκτική μελέτη της ανατομίας της αγκιακής, βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποια μικρά ανεβρίσματα σε πολύ περιφερικούς μικρούς κλάδους της άνομης εντερίου αρτηρίας. Και τεκμηριώνεται πράγματι ότι πρόκειται για ανεβρίσματα και όχι αγκιακές ανακάμψεις, γιατί είναι αυτό που λέγαμε και πριν. Βλέπετε ότι σε καθυστερημένες φάσεις, ενώ έχει αδειάσει
το αγκιακό δίκτυο αποσκευαστικό. Εδώ υπάρχει κατακράτηση, άρα είναι στρομπυλώδης αρχή ροή ως επιρροής εντός ανεπισματικών σάκων. Οπότε στη συνέχεια, το επόμενο που κάναμε ήταν να καθετηριάσουμε και τις νεφρικές αρτηρίες, να δούμε αν υπάρχουν αντίστοιχα ευρήματα και πράγματι βλέπουμε ότι υπάρχουν αντίστοιχα ευρήματα, κάποια μικρά ανεβρίσματα σε περιφερικούς κλάδους. Και αυτό είναι ένα πρότυπο αγκίτιδας, το οποίο παρατηρείται σε περιπτώσεις οζόδους πολυαρτηρίτιδας. Και είναι σημαντικό να ξέρει κανείς ότι σε κάποιες περιπτώσεις η διάγνωση της οζόδου πολυαρτηρίτιδας μπορεί να μπει με την επεμβατική αγιογραφία. Είναι η μόνη μέθοδος που μπορεί να αποδείξει ότι πρόκειται για μια τέτοια πάθηση και να δώσει την τελική διάγνωση. Και πάμε να δούμε και ένα τελευταίο πολύ ενδιαφέρον περιστατικό. Πρόκειται για μια γυναίκα, η οποία μάλιστα είναι συνάδελφος και ήρθε στα ΤΕΠ με έντονο κοιλιακό άλγος εξαίσθηση κοιλιακής χώρας από διημέρου. Τυχαίνει να είναι και σύζυγος συναδέλφου. Η γυναίκα στο ιστορικό της είχε χολοκυστεκτομή και είχε κάνει και μια θολοπλαστική κατά νήσια γιατί είχε γαστροεισοφαγική παλινδρόμηση. Είχε κάποια κοιλιακά άλγη που τα διερευνούσαν καιρό τέλος πάντων. Το κλινικό ερώτημα από τους συναδέλφους ήταν κολικός νεφρούς κολικοειδίτιδα. Στον αρχικό εργαστηριακό έλεγχο δεν είχαμε κάποια ιδιαίτερα ευρήματα. Οπότε έκανε την αξονική. Από την αξονική διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μια ρήπανση και υγρά όπιστο περιτοναϊκά, κοντά στην περιοχή του παγκρέατος και της τρίτης μοίρας του δεκαδακτύλου και με μια επέκταση προς το μπρέωστιο παρανεφρικό χώρο. Δεν υπήρχαν ευρήματα περιτοναϊκής παθολογίας, δεν υπήρχαν συλλογικές περιτοναϊκής στο δουπλάσιο, δεν υπήρχε εικόνα κολικοειδίτιδος και επίσης δεν βρήκαμε και κάτι από τους νεφρούς. Ήταν ένα περίεργο περιστατικό, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι, γιατί δεν υπήρχε και πτώση αιματοκρίτη στον αρχικό εργαστηριακό έλεγχο. Σκεφτήκαμε μήπως είναι μια παγκρεατίτιδα. Τέλος πάντων, στο τέλος η γυναίκα μπήκε στο χειρουργείο διερευνητικά και οι χειρουργοί διαπίστωσαν ότι υπήρχε μια οπισθοπεριτοναϊκή αιμορραγία. Έγινε νέος εργαστηριακός έλεγχος και αυτός ο εργαστηριακός έλεγχος πλέον έδειξε ότι υπήρχε σημαντική πτώση του αιματοκρίτη. Βλέπουμε εδώ υπάρχει αιμάτωμα στον το δεκαδακτυλικό σύνδεσμο, ο οποίος είχε και μια επέκταση προς άλλες περιτοναϊκές ανακάμψεις. Και υπήρχε και αυτό το έβγαμε εδώ, βλέπετε μια περιοχή πιο υπέρπυκνη, που είναι το λεγόμενο σημείο του θρόμου φρουρού. Μας λέει ότι μάλλον κάτι εδώ γίνεται, κάτι εδώ αιμορραγεί σε αυτή την περιοχή. Βέβαια δεν υπήρχε ενεργός εξαγγείωση στην αξονική μετά το σκιαγραφικό. Είδαμε την αξονική αγιογραφία στη συνέχεια και βλέπετε εδώ μέσα στην περιοχή του αιματώματος ότι πορεύεται ένα αγκείο εκεί στη μέση, το οποίο σε κάποιο σημείο του έχει ένα βυζουνάκι. Είναι ένα πολύ μικρό ψευδοανέβρημα της τάξης των 2 χιλιοστών. Αυτό εδώ φαίνεται καλύτερα με τις ανασυνθέσεις. Γι' αυτό αυτό που λέμε, που λέγαμε προηγουμένως, είναι μεγάλη αξία των ανασυνθέσεων και της μελέτης καλής της αξονικής αγιογραφίας. Είναι μια παγκρεατοδεκαδακτυλική αρτηρία, η οποία έχει υποστήριξη και έχει ένα μικρό ψευδοανέβρημα. Οπότε στη συνέχεια πήγαμε στον αγιογράφο, κάναμε καθετηριασμό της γαστροδεκαδακτυλικής αρτηρίας, βλέπετε εδώ τη συσχέτιση της αξονικής αγιογραφίας με την επεμβατική αγιογραφία και στη συνέχεια έγινε καθετηριασμός υπερεκλεκτικός της παγκρεατοδεκαδακτυλικής αρτηρίας, βλέπετε εδώ είναι το σημείο του ψευδονευρίσματος, κάπου εδώ δεν αναγνωρίζεται, μπορεί να θρόμπωσε, αλλά είμαστε σίγουροι ότι είναι εκεί, γιατί το έχουμε δει. Και στη συνέχεια έγινε εμβολισμός αυτής της αρτηρίας, αυτής της παγκρεατοδεκαδακτυλικής αρτηρίας. Βλέπετε εδώ τα coils με καλό αγιογραφικό αποτέλεσμα και σε κλινικό επίπεδο η ασθενή σταθεροποιήθηκε και πήρε εξιτήριο και είναι μια χαρά σήμερα. Και αν μελετήσει κανείς καλά για την αξονική αγιογραφία, μπορεί να βρει και την αιτία αυτής της αγιακής βλάβης. Βλέπετε ότι η γυναίκα αυτή είχε ένα σύνδρομο του τοξοειδού συνδέσμου, με σημαντική πίεση στην έκρηση του τρίποδα, στένωση στην έκρηση του τρίποδα, έτσι ανέπτυξε κάποια παράπλευρα μέσω των παγκρεατοδεκαταπηλικών τόξων. Από την άνω μεσεντέρια αρτηρία προς τον κοιλιακό τρίποδα. Η γυναίκα ήταν και υπερτασική και σε κάποια βάση προφανώς κάποια από αυτές τις παγκρεατοδεκαδακτυλικές δεν άντεξε και έκανε αυτή τη ρήξη. Αυτά είχα να σας πω. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Κούγια. Θα δει τώρα η κυρία Ξανάδελφα μας πει πιο ενδιαφέροντα περιστατικά από αυτά. Είναι δύο πολύ ενδιαφέροντα περιστατικά. Το ένα, μάλιστα, δημοσιεύτηκε πριν από δύο μέρες στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Καρδιοχειρουργικής στο Μιλάνο. Από συναδέλφους της θωρακοχειρουργικής. Ανακοινώθηκε. Ωραία. Εγώ είμαι εντυπωσιασμένος από όταν τα κάνεις κάθε μέρα. Αν το αρέσει μαζί μου, λες
Έχει λίγο νύχτα. Είναι λίγο εξειδικευμένο το θέμα, αλλά αν σκεφτείτε ότι όλα τα περιστατικά κάποια στιγμή πέρασαν από τα μάτια ενός κανονικού ακτινολόγου, ο οποίος σε κάποια στιγμή ενημέρωσε το νοσοκομείο. Και βλέπετε πώς είναι όλα τα δεδομένα μας. Όλα τα δεδομένα μας. Εκτός από τα νευρίσματα που είναι από τους ευρωπαϊκούς ακτινολόγους που έχουν παντός. Και οι οποίοι κάποιες φορές πρέπει να μέσα στην κούραση και στη νύχτα να εντοπίσουν πραγματικά αυτά τα πολύ μικρά τα ευρήματα της έδειξης ή τέλος πάντων σε συνεργασία με τα μαζί μας να τα δούμε μαζί και να αποφασίσουμε αν χρειάζεται παρέμβαση. Υπάρχει κάτι που θέλετε να ρωτήσετε σε αυτή τη φάση, κύριο Κουλία? Άρα, δείτε μας η Κουλία. Ωραία. Κάτι από το κοινό μας, πολιτιστές. Ούτε. Ωραία, κύριε Αλεξανδράτου. Παρακαλώ, δείξτε μας τις πράξεις. Και μετά ψηφίσουμε και να καθίσουμε. Καλησπέρα και από μένα. Θα σας παρουσιάσω δύο κλινικά περιστατικά. Το πρώτο περιστατικό είναι ένας ασθενής άντρας, 63 ετών, που έχει από το ιστορικό του νευροενωμάτωση τύπου 1 και αρτηριακή υπέρταση. Προσέρχεται στα ΤΕΠ με θωρακικό άλγος, έντονη δύσπνοια οξίας έναρξης, εφίδρωση και ζάλη. Και στην κλινική εξέταση φαίνεται ότι έχει ταχύπνια, έχει ταχυκαρδία, υπόταση και χρειάζεται οξυγόνο. Κάνουμε μια απλή ακτινογραφία, ύπτια, σε ύπτια θέση, που δείχνει μια αυξημένη ακτινοσκίαση στο δεξιό ημιθωράκιο, πιθανότατα λοιπόν πεζοκοτική συλλογή. Οπότε θα πρέπει να αποκλείσουμε με βάση την κλινική εικόνα και το ιστορικό, αν ο ασθενής μας έχει έμφραγμα, πνευμονική εμβολή ή κάποιο οξυαορτικό σύνδρομο. Οπότε με αρνητική την τροπονίνη και αυξημένα την dimers, οδηγείται στον αξονικό. Από τις τομές και όλες πριν τη χορήγηση σκιαγραφικού, φαίνεται ότι ο ασθενής έχει αιμοθώρακα με το υπέρπυκνο υλικό πλευρητικά, υγρό πλευρητικά και αιμάτωμα στο μεσοθωράκι. Οπότε θα ψάξουμε εστία αιμορραγίας με CTA. Στην αρτηριακή φάση, τα μεγάλα αγκία του μεσοθωρακίου φαίνονται φυσιολογικά. Λίγο χαμηλότερα, βέβαια, φαίνεται μια οζώδης εστία εμπλουτισμού δίπλα στην κατιούσα αορτή. Που με τις ανασυνθέσεις που κάναμε, είδαμε ότι πρόκειται για ένα ανέβρισμα 1,5 εκατοστού στη δέκατη δεξιά μεσοπλεύρη αρτηρία, που εκφύεται 1 εκατοστό από την θωρακική αορτή. Οπότε, αφού έχουμε ρήξη ανεβρίσματος, οδηγούμαστε στον αγγιογράφο. Χρησιμοποιούμε ένα μακρύ χρυκάρι για καλύτερη στήριξη, το οποίο εισάγουμε με τη μέθοδο Selker με υπερηχογραφική καθοδήγηση. Φτάνουμε κοντά στην έκπληξη της 10ης μεσοπλεύριας. Προωθούμε έναν καθετήρα κόμπρα, 5 friends, με τη βοήθεια ενός υδρόφιλου σύρματος. Ενσυνώνουμε τον καθετήρα μας μέσα στην μεσοπλεύρια αρτηρία. Και μέσα από τον κόμπρα προωθούμε έναν ασάχη 2,7 friends εντός του σάκου. Και ξεδιπλώνουμε τα κόλλη μας τόσο εντός του σάκου, όσο και περιφερικότερα στην αρτηρία. Και εγκύτερα, προκειμένου να μην έχουμε πρόβλημα με παράπλευρο δίκτυο και υποτροπή. Το αποτέλεσμα ήταν πάρα πολύ καλό τεχνικά. Οπότε, στη συνέχεια, ακολουθεί και παροχέτευση του αιμοθώρακα με μπιλάου από τους καρδιοχειρουργούς στο χειρουργείο, για να μπορέσει να βελτιωθεί ο αερισμός του πνεύμωνα. Έμειναν μόνο κάποιες ατελεκτασίες στις βάσεις. Τέταρτη μεταχειρητική μέρα, με μια πολύ καλή ακτινογραφία. Φαίνεται εδώ και τα κόλλη μας. Ο ασθενής παίρνει εξιτήρι. Τώρα, όσον αφορά τον αυτόματο αιμοθώρακα από τη ρήξη νευρίσματος και το υπόστρωμα του νοσήματος της νευροενωμάτωσης, γνωρίζουμε ότι τα μείζωνα διαγνωστικά κριτήρια για την νευροενωμάτωση και βασικότερα στοιχεία στο φαινότυπο είναι οι κυλίδες καφεολέ, τα νευρινώματα, φακίδες σε μασχάλες και βουβώνες, τα οζίδια του λύσπου που είναι αμαρτώματα στην ήλιτα, τα πλέξιφορμ νευρινώματα που είναι παραμορφωτικοί όγκοι, διάφορες σκελετικές αναμαλίες και το γλύωμα του οπτικού νεύρου. Ωστόσο,
στην βιβλιογραφία, μαζί με το δικό μας το περιστατικό που δημοσιεύσαμε, υπάρχουν αρκετά case reports που αφορούν τη ρήξη ανευρίσματος μεσοπλεύρης αρτηρίας, που προκαλεί μεγάλο αιμοθώρακα σε ασθενή με νευροενωμάτωση, καθώς και την διαδερμική θεραπεία από τους εμβατικούς ακτινολόγους. Το δεύτερο περιστατικό που θα παρουσιάσω είναι ένας ασθενής 72 ετών άνδρας, που προσέρχεται με μέλη ανακαίνωση και έμετο στο νοσοκομείο. Από το ιστορικό του έχει υποβληθεί σε Whipple πριν από 2 μήνες, διότι είχε υψηλόβαθμη δυσπλασία χοληφόρων σε έδαφος IgG4 φαλαγγίτιδας και παγκρεατίτιδας. Όσον αφορά την κλινική εξέταση, η κοιλιά του ήταν μαλακή και ευπίεστη. Ο ίδιος είχε ένα κοιλιακό άλογο στο δεξιό υποχόνδριο και μια ήπια εκτερική χρειά. Ήταν όμως σταθερός. Από τα εργαστηριακά του φάνηκε ότι έχει αυξημένα τα χολοαποφρακτικά, είχε γάμα GT αλκαλική υποσφατάση και ολική χολεριθρίνη αυξημένη υπέρ της άμυσης. Οπότε ο συνδυασμός του ίκτερου με τα χολοαποφρακτικά αυξημένα και της μέλαινας και της προηγηθήσας ιατρογενούς παρέμβασης στην περιοχή οδηγεί στην υποψία για αιμοχολία, οπότε και εμείς οδηγούμαστε σε CTA έλεγχο. Βλέπουμε λοιπόν 2 οζώδεις σχηματισμούς, υπεραρτηριακά εμπλουτιζόμενους, στο σημείο που έχει γίνει η χολοπληκτική αναστόμωση, στο ύψος του χειρουργικού λοιπού. Με τις ΜΥΠ τεχνικές βλέπουμε ότι πρόκειται για 2 ανευρίσματα του δεξιού κλάδου της υπατικής αρτηρίας. Το ένα έχει σακοειδή διαμόρφωση, και είναι 8 χιλιοστά, και το άλλο είναι τρακτοειδές. Οπότε θα οδηγηθούμε στην αγιογραφική αίθουσα, θα εισάγουμε ένα θικάρι 6 Friends από στην κοινή μοιραία αρτηρία και έναν Simon 1, αγιογραφικό καθητήρα με υδρόφυλλο σίγμα, και θα πραγματοποιηθεί η εκλεκτική αγιογραφία της κοιλιακής αρτηρίας, όπου αναδεικνύονται τα γνωστά ήδη από τη CTA ανευρίσματα του δεξιού κλάδου της υπατικής. Οπότε θα κλείσουμε το αγγείο αυτό, αφού έχουμε και βατή την πηλαία και ο ασθενής μας δεν έχει κύρωση. Προωθούμε έναν ασάλθο 2,7 friends εντός του σάκου, αρχικά του σακοειδούς, το κλείνουμε με coil και κλείνουμε τον περιφερικό κλάδο, το ατρακτοειδές και το εγγύς τμήμα της υπατικής αρτηρίας, όπως είπαμε και πριν, για να μην έχουμε πρόβλημα του παράπλευρο δίκτυο της περιοχής. Είχαμε πολύ ικανοποιητικό τεχνικό αποτέλεσμα. Η πορεία ενός του ασθενούς ήταν ανεπίπλεκτη. Δεν είχε άλλο επεισόδιο μέλαινας. Δεν χρειάστηκε να μεταγγιστεί με αίμα. 5 μέρες μετά πήρε εξιτήριο για το σπίτι του με μια σύσταση για follow-up. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Κάποιο σχόλιο, κάποια ερώτηση. Δεν σας πιέζω, γιατί μας πιέζω να παίξω να παρακολουθήσουμε τέτοια εξετάσεις. Οπότε ευχαριστήσουμε πολύ τον κύριο Κούλια, τον κύριο Αλεξανδράτου, σας όλους που τιμήσατε την παρουσία σας. Μακάρι σε αυτές τις παρουσιάσεις να συμμετέχουν περισσότεροι εμβατικοί ακτινολόγοι, κυρίως στις πόλεις μας. Έστω διαδικτυακά, το έχω πει πολλές φορές, το ξαναλέω, εγώ το λέω, εγώ το ακούω. Ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή συνέχεια.